Από την Τρίτη του Πάσχα αναμένεται να επανέλθουν οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ στα νοσοκομεία της Ηπείρου προκειμένου να διενεργούν rapid tests σε ασθενείς και συνοδούς. Αυτό ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από το θέμα που έθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Πρέτζας, αλλά και τηλεφώνημα που δέχθηκε από τους υπεύθυνους του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ, στους οποίους και έθεσε το θέμα τις προηγούμενες ημέρες. Όσον αφορά την απομάκρυνση των κόμμων από τα νοσοκομεία, και επειδή ήταν εδώ σε συνάντηση ο διοικητής της ΕΠΕ και έγινε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, αν προέκυψε συζήτησή τους, γιατί δεν έγινε κάτι δημόσια γνωστό, ως προς τη λύση αυτού του ζητήματος για τον έλεγχο συνοδών και του συνόλου των ασθενών στα νοσοκομεία. Κατεξαίρεση από όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος, είχαμε βάλει έξω από το νοσοκομείο των Ιωαννίνων και τη Χατζικώστα για να εξετάζουν όσους έμπαιναν μέσα. Αυτό δεν έγινε από τον ΕΟΔΗ σεβαστό και στη συνέχεια έχουμε ανοίξει εδώ απ' έξω και έρχεται ο κόσμος και γίνεται αυτή η δουλειά. Εγώ το έθεσα και στον ΕΟΔΗ στην Αθήνα και στο διοικητή της ΕΚ της ΥΠΕ. Είπαν θα προσπαθήσουν, όπως έθεσα και το θέμα της Κακαβιάς και το θέμα του λιμανιού. Και επίσης έθεσα και το θέμα των επαγγελματιών που έχει ανοίξει ένα απ' έξω εδώ στην περιφέρεια και να έχει ανοίξει στο επιμελητήριο κάτω. Αυτά έχω να σας πω, ως νομός Ιωαννίνων υπάγονται αυτά, γιατί στους άλλους νομούς έχει άλλη κατεύθυνση. Κύριοι, με ειδοποίησαν κεντρικά από το Υπουργείο και από τον ΕΟΔΗ. Από την τρίτη μέρα του Πάσχα βρήκαν PDA μηχανήματα, γιατί προσωπικό υπήρχε, και θα ξαναμπεί στο νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό και στο Χατζικώστα, γιατί προσωπικό είχαμε, μηχανήματα δεν υπήρχαν, τα PDA. Εντάξει. Στο μεταξύ, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα τέθηκε στην πρώην ημερήσια διάταξη τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον κύριο Πρέτζα να ζητά ενημέρωση για το θέμα τη σχεδία μετά τι εξελίξει των τελευταίων εβδομάδων. Απαντώντα, ο κύριο Καχρημάνη δεν έκρυψε τι σκέψει τη περιφέρεια για την αποχώρησή τη από την σχεδία μετά τι τελευταίε εξελίξει και τη διαμάχη μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου. Το θέμα πάντω αναμένεται να απασχολήσει το Σώμα και σε επόμενη συνεδρίαση, όπω και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. Το τρίτο αφορά τη σχεδία και όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα, και επειδή υπάρχει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχεδίας από την Περιφέρεια, αν μπορούμε να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση και να συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω νομάρχης από το 2003. Θεωρώ ότι για πάρα πολλά χρόνια οι δύο που σήμερα είναι απέναντι, ο κύριος Τζιμογιάννης και ο γιατρός, ήταν το παπί με το χινάρι. Ό,τι έκαναν ερχόταν και μας τα έλεγαν και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Βέβαια, από όταν ήρθε το ΚΕΘΕΑ, το οποίο κάνει φοβερό έργο στην Ήπειρο, έτσι μιλάω τελείως ανοιχτά, εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω πόσο χρειάζεται η σχεδία. Εδώ δεν είναι να κάνουμε με υποκατάστατα, εγώ είμαι υπέρ του καθαρού ρόλου που έχει το ΚΕΘΕΑ. Από εκεί και πέρα δεν σας κρύβω ότι όταν είδα και τη διάσταση αυτή που μου την μετέφερε ο κύριος Γοργόλης, είμαι έτοιμος ως περιφέρεια να ζητήσω να αποχωρήσουμε από αυτό το όργανο, το οποίο όχι μόνο ο κύριος Γοργόλης, κύριε Περιφερειάρχη. Ναι, και εσείς, κυρία, και είναι σοβαρό το θέμα. Συγγνώμη. Και είναι σοβαρό να το μιλάτε σε 5 λεπτά. Εγώ βλέπω ότι δεν συζητιέται σε 5 λεπτά, αλλά αν συνεχίσει ο κύριος Τζιμογιάννης, που τελικά ουδής είδα να τον στηρίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο, που από τους φορείς που συμμετέχουν, εγώ θα προτείνω και θα το φέρω θέμα να αποχωρήσουμε.